Καλούμε τους εκπροσώπους του Συλλόγου Συμπολεμιστών, κύριο Γιώργο Σολογιάννη και τον κύριο Δημήτριο Σπανογιάννη. Τσουμπούρε μη, ατυχεί ακόμα στα αυτιά μου η φωνή σου και το δυνατό σου σφύριγμα που μου έλεγες κάθε πρωί φεύγοντας για την πύλη αφαμή της. Μη σέρδερε μη, μη σέρδε ήρωα Κώστα Προδήμα. Ο μαδάρχης σου ο Σωτήρης σε τιμάει παρόν. Όλοι εμείς οι Ελβικάροι μπορέσαμε και ήρθαμε. Ο συγκορεμένος Αντώνης ο Μούγιος ο πατριώτης σου. Πολλοί συμπολές μισθές σαν φόρο τιμής στη θυσία σου. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον ηρωισμό σου. Ας τον μάθουν τώρα όλοι, μετά από 43 χρόνια. Έτσι είναι οι ήρωες. Σαν τον Κώστα, καλύτερο παράδειγμα δεν θα βρείτε. Πρόσφερε θυσία στην πατρίδα, τα νιάτα του, τη ζωή του, υπέρτατη προσφορά. Και η Ελλάδα αγνομονούσα, σας αγνόησε αγνοούμενος. Μας αγνόησε επιζώντες. Μας πρόσβαλα αμέσως μόλις γυρίσαμε. Αντί υποδοχής από την πολιτεία, μας έστειλαν τελωνιακούς να φορολογήσουν τα αιματοβαμμένα σακίδια μας. Όταν μόνο ο Καμπόσος τιμούσε τα αργύτικα παλικάρια, εμείς δεν καταθέσαμε στεφάνι στην 25 Μαρτίου, γιατί μας είπαν δικαιολογία, το κατάθεσε ο Μουσικός Σύλλογος αντί για μας. Διδημιώτες, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, πολιτεία, τώρα ό,τι απόμεινε από τον Κώστα, το έχετε μπροστά σας. Γονατίστε, προσκυνήστε, έστω και τώρα, το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε, δώστε το όνομά του σε αυτή την πλατεία εδώ έτσι. Στήστε τον Αρτιάντα στο χώρο αυτό. Το έχετε καταλάβει. Στερέψαμε από ήρωες. Τελευταίος είναι ο Κώστας. Μακάρι να είναι και ο τελευταίος. Και Κώστα, μην ξεχνάς, έχουμε και τον Βασίλη τον Σμυρλή πίσω ακόμα. Αθάνατος. Η γη της ιδιαίτερης πατρίδας σου ετοιμάζεται να σε δεχτεί στην αγκαλιά της. Βρισκόμαστε εδώ και εμείς οι συμπολεμιστές σου, μαζί με τα αδέλφια σου, αφού τους βασανισμένους γονείς σου τους άκησε η προσμονή της επιστροφής σου. Τους στενούς συγγενείς, τους φίλους σου, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Πολιτείας, του Ελληνικού Στρατού, που πιστά επερέστησες μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός σου και την τοπική κοινωνία για να σου απευθύνουμε το ίστατο χαίρε Κώστα Προδήμα, ήρωα της Ελβίκ, της πατρίδας και της ελευθερίας. Ήρωα συμπολεμιστή και αδερφέ μας Κώστα, βρέθηκε στην Κύπρο το 1974, όπως και πολλοί άλλοι Ελλαδίτες στρατιώτες της μονάδας της ΕΛΒΙΚ και της Κυπριακής Εθνικής. Βγαίνουν από τα ορίγματά τους και διαπυρός και σιδήρου προσπαθούν να βγουν από το στρατόπεδο. Εξαντλημένοι από την τριήμερη ασυτεία, φυδατωμένοι από την έλλειψη νερού, στην κυρολεξία ψημένοι από τον τρομερό λιοπύρι, πολλοί σκοτώνονται σε αυτή τους την προσπάθεια. Μερικοί αποφασίζουν να μείνουν και να πεθάνουν πολεμώντας. Έτσι λίγοι επικοί μάχοι του στρατοπέδου, κατά την οποία ο ήρωας Κώστας Προδήμος θυσιάστηκε για την πατρίδα και τα ιδανικά της. Βρετανοί παρατηρητές τη χαρακτηρίζουν ως την πιο σκληρότερη και πιο άνηση μάχη της ιστορίας και την διδάσκουν στη στρατιωτική σου ακαδημία. Φεύγοντας από το στρατόπεδο, αφήσαμε πίσω 86 ήρωες που θυσιάστηκαν στο βωμό της πατρίδος και της ελευθερίας του αδελφού του κυπριακού λαού. Για τους Έλληνες πολιτικούς της εποχής, αλλά και τους μεταγενέστερους μέχρι το 1998, αυτή η μάχη και οι πολεμιστές της δεν υπήρξαν ποτέ. Οι ήρωες πεσόντες, αγνοούμενοι και τραυματίες, μετατέθηκαν στον πόλεμο του 1940. Και όσοι επιβίωσαν, πολύ απλά δεν πήγαν ποτέ στην Κύπρο. Όμως σήμερα ήρθαμε εδώ να αποχαιρετήσουμε τα αεραλείψανα του ήρωα συμπολεμιστή μας και όχι να κατηγορήσουμε κάποιους προδότες του έθνους.
Σήμερα γιορτάζεις, Κώστα, γιατί πλέον το όνομά σου σβήστηκε από το μακρύ κατάλογο των αγνοωμένων και πέρασε στον κατάλογο των αθανάτων ηρώων. Εσύ στάθηκες λιγότερο τυχερός από εμάς που επιστρέψαμε πίσω. Αλλά η ψυχή μας, το μυαλό μας έμειναν εκεί όλα αυτά τα χρόνια, σε εσάς που αφήσαμε πίσω, σε εσάς που είμαστε μαζί, δίπλα-δίπλα και πολεμούσαμε, σε εσάς και σε όλα αυτά που βιώσαμε εκείνες τις μαρτυρικές ιστορικές μέρες. Γιατί συμπέρασε στο πάνθεο των ηρώων, ενώ εμείς είμαστε αφανείς ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, παλεύουμε με τις μνήμες, με τους εφιάλτες μας, την σκοτωμένη από τότε φοιτική μας νιώτη, ζωντανή νεκρή, ξεχασμένη από τους πάντες. Επιτέλους τώρα θα αναπαυθείς εν ειρήνη στο τύπο των αθανάτων, όπως αξίζει στους πραγματικούς ήρωες, γιατί το αντρεωμένο θάνατο δεν λογέται. Σήμερα οι δικοί σου άνθρωποι κατεβαίνουν τον Κολκοθά που όλα αυτά τα χρόνια ανέβαιναν, περήφανοι για σένα, μα πάντα επικραμμένοι και πονεμένοι για τον άδικο και πρόωρο χαμό σου. Εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών Ελδίκ 74, τον οποίο εκπροσωπώ, σε αποχαιρετώ και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγεις ποτέ από τις σκέψεις μας, όπως άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια και η μνήμη σου θα μείνει αιώνια.